Φίλες και φίλοι, συνδημότες και συνδημότησες, το τελευταίο διάστημα όλοι μας ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα σκουπίδια στην πόλη της Τρίπολης και τα χωριά του Δήμου είναι πάνω από κάθε λογική. Η συσσόρευση των αποβλήτων εντός του αστικού ιστού εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την δημόσια υγεία με την εκδήλωση επιδημικών νόσων, με την εμφάνιση τροχτικών κλπ. Τα απορρίμματα αποσυντίθεται και διασκορπίζονται από αδέσποτα ζώα με κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών, καθώς και κινδύνους για φραγή φρεατίων από τυχόν αλλαγή καιρικών φαινομένων με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Έχει χαθεί πλέον κάθε λογική. Είδαμε όλοι με έκπληξη τον Δήμαρχο να περνά την πόρτα της Αγγελίας Τρίπολης για να διαμαρτυρηθεί και να δώσει το όποιο υπόμνημα για να αποποιηθεί τις ευθύνες του και να μεταθέσει σε άλλους τις δικές του αδυναμίες, την δική του ανικανότητα. 2 χρόνια τώρα, αντί να δρομολογήσει τη λύση της εξαίρεσης χώρου για την διαχείριση των αποβλήτων, αντί να απολογηθεί αξιόπιστα σε όλους εσάς από κατηγορούμενος, θέλει και επιδιώκει να γίνει κατήγορος. Αντί να αφήσει στην άκρη τις όποιες σκοπιμότητες, τις όποιες δεύτερες σκέψεις έχει, αντί να αντιληφθεί και να σεβαστεί ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα που δεν χωρά την όποια κομματική και παραταξιακή ωφέλεια, αλλά είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας και ότι δεν έχει δικαίωμα να διαφωνεί με την αντιπολίτευση, με την περιφέρεια, με το κράτος και τις υπηρεσίες του, αλλά υποχρεούται να συνεργάζεται μαζί τους και να δρομολογεί λύσεις. Το ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης δεν αφορά τον πολίτη, αλλά το πώς το πρόβλημα θα βρει τη λύση του άμεσα. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ευθύνη όλων μας. Είναι συνέργεια όλων των φορέων και πολιτών. Αλλά για να γίνει αυτό, απαιτείται πρώτος εσύ να έχεις την πρόθεση και να κάνεις εκείνες τις ενέργειες όπως ο νόμος ορίζει, ώστε να δρομολογηθεί η λύση της διαχείρισης αυτών. Μέχρι σήμερα, παρότι εδώ και 1 χρόνο έχει απολύτως συμφωνηθεί μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας να ακολουθήσουμε για τον μεσολαβούντο χρόνο μέχρι την οριστική λύση με τη δημιουργία του εργοστασίου με τον διαγωνισμό που η Περιφέρεια προχωρά, την ενδιάμεση λύση με ανακύκλωση, κομποστοποίηση και δεματοποίηση των ομογενών υποδημάτων, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Δεν έχει υπάρξει κανένα αποτέλεσμα, ώστε σήμερα πλέον να βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πριν από 1 χρόνο. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια δημοσιοποίησης της μεθοδολογίας που έχει προκριθεί στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η όποια προσπάθεια είχε ξεκινήσει για τον διαχωρισμό των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα κλπ. Έχασε στη διαδρομή του χρόνου την αξιοποίησή της, γιατί ανακυκλούμενα ή μη είχαν την ίδια τύχη διαχείρισης και ο πολίτης, βλέποντας όλα αυτά, δεν συνέχισε πλέον να ενδιαφέρεται και πολύ, ξέροντας ότι για να, και να το κάνει, όλα θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Δεν ασχολήθηκε καθόλου να βρει χώρο του δημοσίου για την διαχείριση των απορριμμάτων, όπως είχαμε συμφωνήσει, ώστε να απαλλάξει τους πολίτες και τον Δήμο από ένα μισθωτικό κόστος αρκετά υψηλό από ενοικίαση χώρου, που τελικά επέλεξε να κάνει με διάκριτες διαδικασίες. Δεν έτρεξε γρήγορα, έστω επιλέγοντας και αυτή την πολιτική της μίσθωσης, ώστε αξιόπιστα να βρει το γήπεδο εκείνο που θα είχε τις προϋποθέσεις να πάρει την περιβαλλοντολογική έγκριση και να αποδοθεί στον ΦΟΣΔΑ ώστε να έρθει πλέον η Περιφέρεια και να χρηματοδοτήσει όλες εκείνες τις εγκαταστάσεις ή μηχανήματα για να λειτουργήσει η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση. Όλα αυτά βέβαια υπό την αίρεση ότι την διαχείριση θα την είχε ο ΦΟΣΔΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια όπου απαιτείται και όχι κάποιος ιδιώτης ή εταιρεία, ώστε να εξασφαλιστούν σημαντικά έσοδα από την διαχείριση για το Δήμο, επιλύοντας ταυτόχρονα και το πρόβλημα της περιβαλλοντολογικής επιβάρησης
που έχουμε υποστεί μέχρι σήμερα και θα υποστούμε και στο μέλλον μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Αντί όλων αυτών που αναφέρω παραπάνω, ζήσαμε απίστευτες παλινοδίες περί ευθυνών, καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια εξέβρεσης χώρου και νομιμοποίησης αυτού. Τελευταία δε, γίναμε μάρτυρες μιας ακυρωτικής απόφασης επιλογής του χώρου στον Άγιο Κωνσταντίνο, δίπλα στο αεροδρόμιο, γιατί λέει η απόφαση επιλογής του χώρου κρίθηκε ανετιολόγητη, καθώς δεν παραθέτει κανενός είδους αιτιολογία και ιδίως για το εάν για την προκειμένη μίσθωση κηρύχθηκε διαδικασία δημοπρασίας. Δηλαδή, ο Δήμος δεν αιτιολόγησε την επιλογή του χώρου αυτού και δεν έγινε η δημοπρασία ή κάτι άλλο. Η απόλυτη προχειρότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ξέροντας δε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από πλευράς ΓΕΑ και ΓΕΘΑ για την επιλογή του χώρου αυτού, ο Δήμος και σήμερα επιμένει στην άποψη αυτή. Ο νόμος ορίζει 12 με 13 χιλιόμετρα απόσταση από αεροδρόμια. Δεν το γνωρίζαμε αυτό εξ αρχής όταν κάναμε την επιλογή μας. Η τοπική κοινωνία δεν έπρεπε να ερωτηθεί αν δεν είμαστε ικανοί να πείσουμε τον κόσμο για αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, τότε δεν αξίζει τον κόπο να ασχολούμεθα με τους θεσμούς. Ο ισχυρισμός ότι η περιφέρεια έδωσε την έγκριση της περιβαλλοντολογικά για αυτό το οικόπεδο δεν απαλλάσσει τον Δήμο από τη διαδικασία επιλογής του χώρου αυτού. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν αντιδράσεις από πολίτες ή το ΓΕΑ, πάλι ακυρότητα επιλογής θα είχαμε λόγω μη νομιμότητας της απόφασης. Άρα, δεν φταίει η όποια έγκριση δόθηκε, αλλά η ανικανότητα της διοίκησης του Δήμου να υποστηρίξει τις αποφάσεις της και να κάνει σωστές διαδικασίες δημοκράτησης, τις οποίες δεν έκανε. Εκτός εάν γνώριζε εξ αρχής ότι η απόφαση αυτή θα κυρωνόταν, ότι ήταν μη νόμιμη, μετά και τις αντιδράσεις του ΓΕΘΑ, αλλά κέρδιζε χρόνο, ώστε να συνεχίσει να προβαίνει σε μεταφορές με τον τρόπο που ο ίδιος ξέρει να κάνει και να χρεώνει τους πολίτες. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012 έγιναν δύο διαδικασίες προσφοράς γηπέδων, προτάθηκαν αρκετά από ιδιώτες, πλην όμως ο Δήμαρχος επέμενε μόνο στον Άγιο Κωνσταντίνο, δείχνοντας ιδιαίτερη σπουδή σε αυτό. Το τελευταίο καιρό έχουμε φτάσει σχεδόν στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ το κόστος, ενώ αν είχε εξευρεθεί η σωστή τοποθεσία του χώρου, είχε αδειοδοτηθεί και λειτουργούσε η συμφωνηθήσα ανακύκλωση και κομποστοποίηση, ο Δήμος, αντί να πληρώνει, θα είχε έσοδα. Βέβαια, με κάθε τρόπο ο Δήμαρχος διαλαλεί ότι διαφωνεί με τις μεταφορές γιατί έχουν μεγάλο κόστος. Πλην όμως, το μόνο που κάνει μέχρι σήμερα είναι μεταφορές και αδιαφανή τρόπο διαχείρισής τους. Μέχρι και σε όμορους Δήμους μεταφέρθησαν απορρίμματα νύχτα, ώστε να χρεώνονται στο μέγιστο κόστος μεταφοράς τους και είμαστε πλέον υπόλογοι για αποκαταστάσεις παράνομων εναποθέσεων και μεταφορά αυτών σε νόμιμο χώρο, που σημαίνει πρόσθετες επιβαρύσεις για τους πολίτες. Έχει κατορθώσει να δημιουργήσει ένα νέο σκουπιδότοπο εδώ και ένα χρόνο στην παλιά οδό Τεγέα, στην Αγία Τριάδα, όπου αυτή τη στιγμή 15 με 20.000 τόνοι σκουπιδιών έχουν σωρευτεί εκεί, χωρίς καμία διοδότηση και έλεγχο. Αποτέλεσμα, να μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας ευρύτερης περιοχής και από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν περιμετρικά του χώρου αυτού, να ιδρεύεται η πόλη και να αρδεύονται καλλιέργειες αγροτικές που καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής. Αν γίνει δε έλεγχος σε αυτές, είναι το πλέον πιθανόν να είναι και ακατάλληλες. Επιπροσθέτως δε, για την παράνομη αυτή νέα κομματερή, έχουν επιβληθεί κυρώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες στο ποσό των 58.000 ευρώ, το οποίο βέβαια στο τέλος θα το πληρώσουν οι πολίτες. Πράγμα που το είχαμε επισημάνει πολλές φορές, αλλά ο Δήμαρχος συνεχώς ανέφερε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Την περασμένη άνοιξη προς το καλοκαίρι, τα απορρίμματα έμειναν πάνω από ένα μήνα πάλι στους δρόμους της πόλης και των χωριών, δημιουργώντας τεράστιο ζήτημα για την υγεία των πολιτών, κατάσταση
που δυστυχώς και σήμερα ζούμε. Στα Δημοτικά Συμβούλια επανειλημμένα έχουμε υποβάλει προτάσεις για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Όταν ζητήθηκε από την παράταξή μας η συνδρομή της για την επίλυση του προβλήματος, είχαμε πάντοτε θετική στάση. Ψηφίσαμε την προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Κρήτης. Ψηφίσαμε την δαπάνη, την αρχική των 60.000 ευρώ για τη μεταφορά, σε πρώτη φάση. Πιστεύοντας ότι με την μικρή αυτή δαπάνη θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μέχρι να αρχίσει να υλοποιείται η διαλογή ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή δεματοποίηση ομογενών μέχρι την επιλογή του χώρου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής συντέλεσε για να δημιουργηθεί τριτοκοσμική κατάσταση στο Δήμο. Στις 3 Αυγούστου του 2012 και μετά τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στο Δήμο σύμφωνα με τους ελέγχους και τις γνωματεύσεις των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος, αναγκάστηκα και υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Τρίπολης κατά του Δημάρχου για το θέμα αυτό. Για αυτή την κοροϊδία πλέον που είχε υποβάλει το σύνολο των πολιτών και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πολίτες πληρώνουν αυτούς μέσω των ανταποδοτικών τελών, όπου έχουν υποχρέωση να μαζεύουν τα απορρίμματα, να κρατούν την πόλη και τα χωριά καθαρά και να τα μεταφέρουν στο χώρο που έχει επιλεγεί και αδειοδοτηθεί για την περαιτέρω επεξεργασία. Αυτός είναι ο Δήμος μας και όχι κάποιος άλλος. Η Περιφέρεια έχει υποχρέωση για το μεταβατικό αυτό στάδιο να χρηματοδοτήσει και να οδηγεί στην διαχείριση των απορριμμάτων στην τελική λύση. Δεν έχει την ευθύνη στο μάζωμα των απορριμμάτων και τη μεταφορά του στον χώρο επεξεργασίας. Τελευταία δε πριν 4 μέρες, σε συνέντευξή του, ο Δήμαρχος σε αθηναϊκή εφημερίδα, στην εφημερίδα των Συντακτών, αναφέρει ότι η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει την διεκπεραίωση κάποιων διαδικασιών για να κρατήσουμε καθαρή την Τρίπολη, πως δεν οφείλουμε. Άρα λοιπόν, ούτε ο ίδιος πιστεύει ότι έχει υποχρέωση να κρατήσει την πόλη καθαρή. Και ό,τι κάνει γίνεται για άλλους λόγους. Φορείς και υπηρεσίες, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας κλπ. Εδώ και 4 μέρες περίπου υποβάλλουν μηνυτήριες αναφορές, ζητώντας να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της Δημοτικής Αρχής. Επειδή η παράταξή μας δεν είχε ούτε έχει πρόθεση να κάνει αντιπολίτευση στο θέμα των απορριμμάτων, ζητά άμεσα να σταματήσει αμέσως τώρα η κοροϊδία του κόσμου για το ποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο και να δρομολογηθούν άμεσα τα συμφωνηθέντα από πλευράς Δημοτικής Αρχής. Να υπάρξει άμεσα συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια και άλλους δημόσιους φορείς, ώστε από σήμερα να ξεκινήσει ο σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς καμία αναβολή, γιατί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί θα είναι σε λίγο μη αναστρέψιμο. Όλοι οι πολίτες και οι φορείς να τοποθετηθούν και να κινητοποιηθούν ανάλογα, γιατί κινδυνεύουμε άμεσα και ειδικά τα μικρά παιδιά και ευπαθείς ομάδες. Άμεσα να ενεργοποιηθεί η εισαγγελία της Τρίπολης, γιατί 8 μήνες τώρα κοφεύει από τότε που υποβάλαμε μήνυση για τους κινδύνους που διατρέχουν οι πολίτες. Γιατί αν συμβεί οτιδήποτε σε κάποιο πολίτη, οι συνέπειες για την αδράνεια που θα έχει επιδείξει θα είναι απρόβλεπτες. Να σταματήσουν άμεσα οι φιέστες και οι κινήσεις εντυπωσιασμού από πλευράς Δημάρχου, γιατί αυτό που διαπιστώνουμε είναι ο απόλυτος φαρισαϊσμός και δεν μπορεί από απόλυτα κατηγορούμενος να γίνει και κατήγορος, γιατί οι πολίτες έχουν δίκιο στις όποιες αντιδράσεις τους και απαιτούν από αυτούς που πληρώνουν να τους δώσουν και τη λύση. Να γίνει άμεσα από τον Δήμο η όποια ενέργεια για εξέβρεση σωστού χώρου για την ενδιάμεση διαχείριση, κάτι το οποίο υποθετικά κάνει μέχρι σήμερα, γιατί είναι ευθύνη του και η Περιφέρεια ταυτόχρονα να συνδράμει με τις υπηρεσίες της και να αναλάβει το κόστος λειτουργίας του χώρου αυτού χωρίς καμία καθυστέρηση. Την διαχείριση της ενδιάμεσης λύσης να την κάνει ο Δήμος διαμέσου του ΦΟΣΔΑ, ώστε να υπάρξουν έσοδα και όχι να επιβαρυνθούν οι πολίτες με τα υπέροχα αυτά κόστη που υφίστανται μέχρι σήμερα. Ο ΦΟΣΔΑ άμεσα να ξεκινήσει τις διαδικασίες να πάρει διαχειριστική επάρκεια,
Κάτι το οποίο έχουμε τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν, ώστε να έχει τη δυνατότητα και να χρηματοδοτηθεί, αλλά και να διαχειριστεί τα όποια κονδύλια της μεταφέρει η πολιτεία στο μέλλον. Να ξεκινήσει από σήμερα καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθημερινά, ώστε να καταλάβουν οι πολίτες ότι η λύση που έχει συμφωνηθεί εφαρμόζεται αλλού, μέσα σε πόλεις, δίπλα σε πάρκα και σε κτίρια, και δεν ενοχλεί κανέναν. Να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακύκλωση, να υπάρξει μεγάλη καμπάνια από πλευράς Δήμου και των υπηρεσιών καθαριότητας με φυλάδια ενημέρωση του κόσμου, με νέους κάδους ανακύκλωσης, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του όγκου των απορριμμάτων σε ποσοστό άνω του 60%. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να υπάρξει σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και στοχευμένες ενέργειες, κάτι που μέχρι σήμερα στενούμαστε. Προβλήματα χωρίς καμία λύση δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει μόνο δεν θέλω. Να υπάρξει άμεσος σχεδιασμός αποκατάστασης των παράνομων χωματερών, τους οποίους δημιούργησε ο Δήμος, είτε στα διοικητικά όρια του Δήμου, είτε σε όμορους Δήμους, είτε οπουδήποτε αλλού. Να σταματήσουν οι απειλές για κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί αγγίζουν τα όρια της γελιότητας. Και τέλος, εάν τελικά ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν συνεργαστούν, να δοθεί λύση τότε κατεπηγόντως από την Δημιουργική Επιτροπή και την Πολιτεία, που πρέπει να επιληθεί άμεσα το θέμα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παυλή, έχω μια διευκρινιστική, αλλά ουσιαστικά είναι ουσίας, έτσι, ερώτηση. Δεν άκουσα να ασκείται κριτική στον Περιφερειάρχη καθόλου, ο οποίος 27 μήνες ασκεί τα καθήκοντά του. Είχε δηλώσει από την αρχή ότι το πρώτο μέλημά του θα είναι η διαχείριση και η υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, όπως τον παρέλαβε από τον προκάτοχό του και για τον οποίο είχε πει πάρα πολύ θετικές και θερμές κουβέντες. Και ακόμη δεν έχει υλοποιήσει ούτε καν το διεθνή διαγωνισμό, για τον οποίο λέει ότι θα ολοκληρωθεί το 2014 περίπου. Και αυτό το λέω θέλοντας να τονίσω το επιχείρημα του Δήμαρχου, ο οποίος είπε ακόμα και το ενδιάμεσο στάδιο διαχείρισης για το οποίο ο Τατούλης έχει πάρει 12 εκατομμύρια από τα 32 που έχει δώσει το Υπουργείο για το θέμα αυτό, δεν τα αξιοποιεί με αποτέλεσμα να γίνονται δημοπρασίες για τις ενδιάμεσες φάσεις, να ακυρώνονται και οι κομποστοποιητές που τους περιμένει από πέρυσι το καλοκαίρι να γίνει διαγωνισμός δεν έχει γίνει ακόμα. Και ζητάει να τους δώσει το ποσό από τα 12 εκατομμύρια που δικαιούται ο Δήμος της Τρίπολης για να προχωρήσει ο ίδιος. Εκεί βλέπετε ευθύνη και του Περιφερειάρχη. Θα απαντήσω. Ο Δήμαρχος αυτά που λέει, και βέβαια τα έχει ως Ευαγγέλιο και βέβαια το είδα και σήμερα, αναφέρεται σε αυτά ακριβώς τα οποία αναφερθήκατε. Γι' αυτό ζητάω διευκρινήσεις. Το θέμα αυτό έχει διευκρινιστεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, όταν ο Δήμος μας παρανόμως και νύχτα μετέφερε σκουπίδια και απορρίμματα στη Μεγαλόπολη. Τότε. Στη συζήτηση την οποία είχαμε προκαλέσει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των άλλων και η αιμονή του τότε του Δημάρχου αλλά και σήμερα ακόμα, μέχρι και χθες θα έλεγα, μέχρι και σήμερα το πρωί, αναφέρεται σε ένα έγγραφο το οποίο είναι το συγκεκριμένο, αυτό εδώ, το οποίο το αναφέρει βέβαια στις τοποθετήσεις του, το οποίο έχει εκδοθεί 13/1/12 από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δικής Έλλαδος και Ιωνίου, δηλαδή τον κύριο Αποστολόπουλο, όπου αναφέρει τι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην αιρετή περιφέρεια, ποια είναι ο ρόλος της, η δουλειά της. Σίγουρα, εάν υπήρχε φόσδα και λειτουργούσε, ενδεχομένως να μην είχαν μεταφερθεί κάποιες αρμοδιότητες και να λειτουργούσε, να μην είχαν μεταφερθεί στο ΦΟΣΔΑ, το δικό μας το ΦΟΣΔΑ. Ο ίδιος ο Δήμαρχος δηλώνει ότι ήταν ανεπαρκής η λειτουργία του ΦΟΣΔΑ εδώ και ότι εκδήλωσε αδυναμία να διαχειριστεί την ενδιάμεση αυτή λύση. Όχι γιατί μιλάμε για την τελική, μιλάμε για την ενδιάμεση λύση. Ο ίδιος τα λέει στις καθημερινές συνεντεύξεις και τοποθετήσεις μέχρι σήμερα. Και ότι αναγκάστηκε το κράτος, η πολιτεία τότε να μεταφέρει αυτές τις αρμοδιότητες στην αιρετή περιφέρεια. Για να πάμε λοιπόν στο επίμαχο θέμα, το οποίο μονίμως θέλει
να ερμηνεύει όπως αυτός νομίζει. Για να γίνει και διακριτός στον κόσμο και να καταλάβει ο κόσμος ποιες είναι οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται από την πολιτεία για το κομμάτι της ενδιάμεσης βίας. Λέει λοιπόν, αναθέτουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας Πελοποννήσου και μέχρι την ολοκλήρωσή του και την υποβαθή και την εκδοχή σχετικών συμβάσεων, πρώτον, την ορίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπεται από το νέο ΠΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την τάδε απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στις περιφέρειες Πελοποννήσου και Αυτών Αντικείμενων Διαγωνισμού των σχετικών 10 με 13. Και δεύτερον, την ορίμανση και υλοποίηση των έργων αποκατάσταση των κανάλων. Είναι σαφές και ξεκάθαρο. Το πρόβλημα είναι το οικόπεδο. Το οικόπεδο ο Δήμος έχει υποχρέωση να το δει αυτό και να το δώσει στον ΠΕΣΔΑ ώστε να αναλάβει από εκεί και μετά η περιφέρεια βάσει της απόφασης αυτής τα έργα της προσωρινής αποθήκευσης. Δηλαδή να προμηθευτεί κομπιστοποιητές και να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για να μπορέσει να προχωρήσει η ενδιάμεση λύση. Αναφέρεται λοιπόν για ορίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης. Και για να σας επαναφέρω δύο χρόνια, τρία χρόνια πίσω, να σας θυμίσω ότι αναφερόταν ειδικότερα στους δεματοποιητές και μόνο. Δεν αναφερόταν κάπου αλλού. Αυτή ήταν σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό η αρχική οργάνωση, το πώς έπρεπε και πού έμπαινε η περιφέρεια. Γι' αυτό η περιφέρεια και μέχρι και σήμερα εμένει στην δική της άποψη όσον αφορά τους δεματοποιητές. Εμείς όμως κάναμε μια συμφωνία. Όλες οι παρατάξεις, μάλλον η πλειοψηφία των παρατάξεων του Δήμου, με τον περιφερειάρχη. Ποια είναι αυτή η συμφωνία? Ότι θα κάνουμε, πάμε στην ανακύκλωση κομποστοποίηση και δεματοποίηση των ομογενών του υπολείμματος στα πλαίσια που και αυτό προβλέπεται στον περιφερειακό σχεδιασμό και ότι εμείς έχουμε την υποχρέωση να του παραδώσουμε το χωράφι, το γήπεδο, αυτό το κατάλληλο, ώστε να αποφασίσουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας και να αδειοδοτήσουν για να είναι σύνομη η όλη λειτουργία, αλλά και να χρηματοδοτήσει. Μα εμείς δεν δώσαμε ποτέ μέχρι σήμερα κανένα χωράφι. Άρα λέει ψέματα ο κύριος Μηνιώτης και χρησιμοποιεί ένα έολο επιχείρημα. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εκεί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Αυτή όμως την ερμηνεύει επειδή τον βολεύει και ζητάει τα χρήματα. Και ρωτώ κάτι πολύ απλό. Γιατί δεν τα ζήταγε τα 10 εκατομμύρια, τα 12 ή τα 32 που είναι αθροιστικά πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια. Πώς ξαφνικά το τελευταίο 15ήμερο έχει ανακύψει το θέμα των 12 εκατομμυρίων? Μήπως νομίζει ότι αυτά τα χρήματα, τα οποία βεβαίως έχει δώσει τη δυνατότητα η πολιτεία στην περιφέρεια να τα χρησιμοποιήσει για την ενδιάμεση λύση και την τελική λύση, να ετοιμάσει την τελική λύση, θέλει να τους βάλει με χέρι για να προχωρήσει σε μεταφορές ή ό,τι άλλο αυτός νομίζει ή σε προμήθειες μηχανημάτων ή οτιδήποτε όπως είχαν τα παλιά με τεράστια κόστη? Γιατί κόφτεται γι' αυτό? Αφού είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Να δώσουμε το οικόπεδο. Και αν εμείς δεν ήμασταν υπόκριτοι, γιατί ένα χρόνο κάνουμε διαδικασίες και εμπλεκόμεθα στο θέμα του οικόπεδου? Να το ξεκαθαρίσουμε από αρχής ότι εμείς δεν εμπλεκόμεθα εκεί. Είναι δικό σας θέμα. Πότε έγινε αυτό? Όταν κλείσανε πλέον οι χωματέρες και η Χαδά, αναγκαστήκαμε και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και μετά λοιπόν, αν εμείς δεν είχαμε την ευθύνη, τότε γιατί κάνουμε διαγωνιστικές διαδικασίες? Έστω με τον τρόπο που σας ανέφερα πριν τις κάνουμε. Γιατί τις κάνουμε? Άρα εμπλεκόμεθα. Γιατί είναι συμφωνημένο και προβλέπεται και στον περιφερειακό σχεδιασμό αυτή η ενδιάμεση λύση. Και βέβαια η πολιτεία έρχεται σήμερα και προτρέπει να προχωρήσει άμεσα αυτή η διαδικασία, αλλά τα πατέρα είναι τα λεφτά. Δώστε μας εμάς τα λεφτά. Γιατί του άφησαν 3-3,5 εκατομμύρια υπόλοιπο ο προηγούμενος δήμαρχος, προηγούμενη δημοτική αρχή. Τα φάγανε. Τι κάνανε, πού τα λεφτά? Δεν έχει λεφτά. Μα δεν πρόκειται ο Δήμος να πληρώσει περαιτέρω κατά σεβαστικά και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τι κάνουμε τώρα έναν άμεσο χρόνο? Από το Μάρτιο του 2011 φωνάζουμε για το θέμα αυτό. Δυστυχώς για 6-7-8 μήνες έφταιγε η περιφέρεια. Μετά δεν έφταιγε η περιφέρεια, αλλά φταίγαμε εμείς γιατί έπρεπε να βγούμε το οικόπεδο. Αλλά έφταιγε η περιφέρεια γιατί έπρεπε να το χρηματοδοτήσει. Μα δεν έχουμε δώσει κανένα γήπεδο. Κανένα. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτό κάνουμε. Και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος ο οποίος δέχεται την πολιτική βία των σκουπιδιών στα παράθυρα του από κάτω?
Για μένα το τόνισα και στην τοποθέτησή μου, πρέπει να ενεργοποιηθεί εν ανάγκη για μένα τη στιγμή, και έτσι πρέπει το σωστό πολίτης, όταν δεν απολαμβάνει αυτά τα οποία, για τα οποία πληρώνει, πρέπει να σταματήσει να πληρώνει ακόμα και αυτά. Ακόμα και αυτό πρέπει να το κάνει. Αλλά το θέμα δεν είναι με ευχές, δεν μπορούμε να λύνουμε αυτά τα θέματα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι την ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή καταρχάς, και τις αποφάσεις λαμβάνει ο Δήμαρχος, δεν λαμβάνει αντιπολίτευση. Εμείς λέμε, το έχουμε πει πολλές φορές, και όχι μόνο εγώ, και άλλες παρατάξεις αντιπολίτευση. Έχουμε δώσει μάχες μέσα στο Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς ο Δήμαρχος προφέρει. Προσπαθεί να περάσει την δική του λογική. Σίγουρα για μένα έχει άλλες σκέψεις στο μυαλό του. Έχει δεύτερες σκέψεις.